Το ενεργειακό κόστο είναι ο μεγαλύτερο βραχνά τόσο για του πολίτε όσο και για το ίδιο το κράτο. Τα μέτρα διαδέχονται το ένα το άλλο, χωρί όμω να λύνεται το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει. Στην ενεργειακή δίνη και ο δημοσιονητών, όπω και όλε οι δημόσιε δομέ, αφού έχουν να αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Η αύξηση του κόστου στην ενέργεια στενεύει του προπολογισμού και προκαλεί πονοκέφαλο στου διοικούντε. Για την αύξηση του κόστου που επιφέρει η ενεργειακή κρίση στη λειτουργία του δημιουργητών, ρωτήθηκε στο περιθώριο προγραμματισμένη συνέντευξη ο Αντιδίμαρχο Φω τη Βάβα. Ο κ. Βαβάς αναφέρθηκε στη δυσθεώρητη αύξηση και το ενεργειακό κόστο που έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία συνολικά του Δήμου. Η κατάσταση αυτή, όπω είπε, δεν αφορά μόνο το Δήμο Ιωνιτών, αλλά και όλου του άλλου Δήμου που έχουν κινηθεί ζητώντα από το κράτο να δώσει λύσει και να ενισχύσει του Δήμου. Η ΔΗΚΕΔ έχει ζητήσει συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό, ενώ τα αιτήματα έχουν υποβληθεί και σε συναρμόδια Υπουργεία. Η δυσθεώρητη αύξηση στην ενέργεια, όπω ανέφερε ο κ. Βάβα, έχει δημιουργήσει προβλήματα στον προπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε, το κόστο για το δημόσιο φωτισμό του Δήμου Ιανιτών από την αρχή του έτου και μέχρι τι 31 Δεκεμβρίου υπολογίζεται ότι θα φτάσει στα 3 εκατομμύρια, όταν για το ίδιο διάστημα την προηγούμενη χρονιά ήταν 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι πραγματικά η, η, η δυσθεώρητη αύξηση των τιμών στην ενέργεια έχει δημιουργήσει πολλές δυσκολίες στην υλοποίηση του, στο... του προϋπολογισμού των Δήμων. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχουν ήδη έκτακτες επιχορηγήσει τη κυβέρνηση προσωτά Με τελευταία αυτή του Αυγούστου, όπου ο Δήμο μα επιχορηγήθηκε με 750.000 για το ενεργειακό κόστο. Από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι 31 Οκτώου, φαίνεται ότι το, το ενεργειακό κόστο και σα λέω και. Έχοντα κατά νου το κόστος που αφορά σε πλατείες, δρόμους, κοινόχρηστες και είναι το ανταποδοτικό, ε, σε τάξη μεγέθου, εκεί που ο Δήμο μα πλήρουν στα 2 εκατομμύρια, εκτιμούμε ότι φέτο θα προσεγγίσουμε τα 3 εκατομμύρια μέχρι 31 Δεκάτου. Ήδη είμαστε στα 2.700. Άρα, μιλάμε λοιπόν για μια αύξηση που θα αγγίζει το 50%. Ε, ε, α, ε, αγγίζει το 50%. <Συμπ> Δεν είναι αντίστοιχη αύξηση στα δημοτικά κτίρια, αλλά εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων, όπου υπάρχουν αιτήματα και από τον <στα combien> και από το Πνευματικό Κέντρο για επιπλέον επιχορήγηση για να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές ανάγκες που έχουν να κάνουν και με το ρεύμα αλλά αν θέλετε και κατ' επέκταση και με το δύσκολο χειμώνα που έρχεται να βράσει τη μέση του πετρελαίου. Υπάρχει διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι στο ενεργειακό κομμάτι θα υπάρχουν και 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 θα υπάρχει και άλλη έκτακτη επιχορήγηση. Έχουν ζητηθεί στοιχεία κατανάλωσης και σε επίπεδο δημοτικών κτιρίων και υπηρεσιών και σε επίπεδο κοινόχρησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και υπάρχει διεκδίκηση και αν είδατε το, την προχθεσινή νομίζω τις προηγούμενες εβδομάδες ανακοίνωσης ΣΚΕΔΕ που έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό για να λυθούν τα θέματα χρηματοδότησης. Είναι ένα δύσκολο θέμα είναι ένα θέμα που θα έχει και προεκτάσει το 2023 στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων. Ε, είμαστε, θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια που έχουμε και σαν Δήμος, αλλά ταυτόχρονα και μέσα από την ΚΕΔΕ και μέσα από την εθνική, αν θέλετε, πολιτική για τη μείωση της δαπάνης την της κατανάλωσης, άρα και εμέσως και της δαπάνης, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Ναι, αναφέρθηκα στο οικονομικό. Ήδη όμω με εφαρμόζοντα και εγκύκλιο που έχει έρθει από το Υπουργείο, έχει τοποθετηθεί ενεργειακό υπεύθυνο για όλο το Δήμο. Υπάρχουν ενεργειακοί υπεύθυνοι που έχουν οριστεί σε κάθε αν θέλετε, υπηρεσία και σε κάθε νομικό πρόσωπο. αυτή τη στιγμή Εξετάζουμε τα στοιχεία κατανάλωσης του πρώτου οκταμίου του 2022 σε σχέση με το προηγούμενο για να δώσουμε αυτά τα στοιχεία ώστε να έχουμε πραγματικά εικόνα για την κατανάλωση. Και σε όλο αυτό εντάξει και οι δράσεις που υπάρχουν, ας πούμε, και σε μία σειρά πρωτοβουλειών μέσα από του έξυπνε εφαρμογές. Υπάρχουν και τα Smart City, υπάρχει ηλεκτροκίνηση, υπάρχουν τα ενεργειακά αυτόνομα κτίρια, υπάρχουν διάφορες πολιτικές που θα πρέπει να ξεδιπλωθούν, αλλά αυτές το αποτέλεσμα δεν θα είναι άμεσα αύριο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και άλλους τρόπους ελέγχου της κατανάλωσης. Όσο ο Δήμαρχος, όσο και εγώ έχουμε πει πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι, πολλές, δήμου στους Δήμους και στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού, αντίστοιχα και στο Β, αλλά κυρίως στον Α βαθμό, δίνονται αρμοδιότητες και μετακυλούνται θέματα, χωρίς να μετακυλίονται αντίστοιχα οι οικονομικοί πόροι. Όμως, ε, αν θυμάστε και στην πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Πέτσα στην Πρέβεζα με αφορμή το συνέδριο για τα Smart City, υπήρχε η διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο θα είναι δίπλα στους Δήμους, ότι γι' αυτό έχουν ζητηθεί και τα στοιχεία κατανάλωσης και υπάρχει και από το Υπουργείο Ενέργειας αλλά και από το Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Εσωτερικών η πρόθεση τουλάχιστον έχει διατυπωθεί ότι να ενισχυθούν οι Δήμοι για να αντιμετωπίσουν. Έχει τεθεί, αλλά δεν το έχουμε δει σαν ομοθετική πρωτοβουλία, ότι θα πρέπει και οι Δήμοι να μειώσουν ένα 10% προκειμένου να πάρουν τι επιχορηγήσει έκτακτε για, ενεργεια... για, να καλύψουν το ενεργειακό κόστο. Αλλά αυτό μέλη να δούμε πώ θα υλοποιηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.